Οι ατελείωτοι οριζόνες του Δέλτα του Εύρου. Πάνω από 90.000 τόνοι του περίφημου καταλανικού ρυζιού παράγονται εδώ κάθε χρόνο. Η παγκόσμια ζήτηση μεγαλώνει, αλλά μαζί μεγαλώνουν και οι απειλές. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις μολύνσεις από τα παράσιτα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό ρύζι από τις υφέρπουσες απειλές? Ήρθαν από την Νότια Αμερική ως ένα φαινομενικά ακίνδυνο μαλάκιο. Τώρα καταστρέφουν τους οριζόνες και έχουν επεκταθεί σε ποτάμια και υγρότοπους. Τα σαλιγκάρια των μήλων τρώνε τα νεαρά φυτά ρυζιού στη ρίζα. Κάθε σαλιγκάρι μπορεί να καταστρέψει ένα τετραγωνικό μέτρο χωραφιού σε μία νύχτα. Καθώς δεν υπάρχουν αρπακτικά στην περιοχή που να τα κυνηγούν, αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Πρέπει να επιβραδύνουμε την επέκταση του σαλιγκαριού όσο γίνεται. Είναι μία μάστιγα που θα είναι δύσκολο να εξαλείψουμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να εμποδίσουμε την εξάπλωσή του. Οι ερευνητές δουλεύουν με αγρότες που θέλουν να βρουν γρήγορα μια λύση στο πρόβλημά τους. Τα φυτοφάρμακα μπορούν να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα στην παραγωγή. Μια φιλική προς το περιβάλλον λύση που μπορεί να σκοτώσει το σαλιγκάρι βρίσκεται πολύ κοντά. Είναι το θαλασσινό νερό. Ανάλογα με την τοποθεσία, μερικές λύσεις είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Σε ορισμένες περιοχές συμφέρει περισσότερο οικονομικά και είναι πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον να χρησιμοποιήσουμε αλμυρό νερό, πλημμυρίζοντας οριζόνες με νερό της θάλασσας. Αλλά το αλάτι μπορεί να βλάψει το τοπικό ρύζι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την αλατότητα του εδάφους, κάνοντας τους οριζόνες λιγότερο παραγωγικούς. Γι' αυτό το λόγο οι βιολόγοι εργάζονται στο να δημιουργήσουν μια ποικιλία ρυζιού που να είναι ανθεκτική στην αλατότητα. Εδώ έχουμε μια διασταύρωση μεταξύ αυτής της ασιατικής ποικιλίας ρυζιού και της κορυφαίας ισπανικής ποικιλίας. Μπορούμε να δούμε ότι το υβρίδιο έχει καφέ κόκκους. Είναι όρημη και έτοιμη για επεξεργασία. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ανθεκτικότητα στην αλατότητα στις ισπανικές ποικιλίες ώστε να αποκτήσουν την αναγκαία αντίσταση, ενώ παράλληλα θέλουμε να διατηρήσουμε την παραγωγικότητα της ποικιλίας, κάτι που δεν έχει η ασιατική. Σε αυτό το πειραματικό θερμοκήπιο, ερευνητές από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα New Rise αποσπούν αρσενικά μέρη των λουλουδιών του ρυζιού και γονιμοποιούν τεχνητά τα θηλυκά μέρη με γύρι από μια άλλη ποικιλία για να δημιουργήσουν ένα υβρίδιο. Η νέα αυτή υβριδική ποικιλία μεγαλώνει σε αλμυρό νερό και μελετάται ώστε να είναι επαρκώς παραγωγική. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μεριές από τις διασταυρώσεις μας μεταξύ ασιατικών και ευρωπαϊκών ποικιλιών αντέχουν στην αλατότητα. Αυτό τις κάνει πολύ ενδιαφέρουσες. Τα τεστ πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι διατηρούν την παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών ποικιλιών. Ήδη έχουν κληρονομήσει την ανθεκτικότητα στο αλάτι που έχουν οι ασιατικές ποικιλίες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, πειράματα στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία προσπαθούν να παράσχουν στους αγρότες αυτού του χρόνου νέες ποικιλίες ρυζιού που να είναι ανθεκτικές στο αλάτι. Πίσω στην ακτή της θάλασσας μεγαλώνουν νέες ποικιλίες ρυζιού στο ερευνητικό πεδίο. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ασύρματους αισθητήρες που μετρούν διαρκώς την αλατότητα του νερού για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα είναι ακριβή. Η αλατότητα του εδάφους δεν είναι μόνο τοπικό πρόβλημα στο Δέλτα του Εύρου. Επηρεάζει όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη, όλη την Ευρώπη. Στην ουσία είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και σε ό,τι αφορά στο σαλιγκάρι των μήλων, το θέμα του project μας δεν θα είναι αν θα εξαπλωθεί στη Γαλλία ή στην Ιταλία, αλλά το πότε θα γίνει αυτό. Γιατί αν δεν κάνουμε κάτι, αυτό είναι σίγουρο ότι θα συμβεί.